Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να προχωρήσει το επόμενο διάστημα σε σαρωτικέ συνενώσει δημόσιων και δημοτικών επιχειρήσεων. Οι κατατόπου δημοτικέ επιχειρήσει ίδρυυση και αποχέτευση θα συνενωθούν τουλάχιστον τρεις ή και όλε, σε κάθε νομό, σε μία και το ίδιο θα συμβεί και με τα λιμενικά ταμεία. Το νομοσχέδιο που αναμένεται να προωθηθεί στη Βουλή έρχεται να συμπληρώσει το νόμο που ψήφισε πριν από λίγου μήνε η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία για τη διαχείριση νερών και αποβλήτων και αναμένεται πολύ σύντομα να προωθήσει ακόμα περισσότερο την εμπορευματοποίηση του νερού και την διαχείριση των αστικών αποβλήτων, την είσοδο των ιδιωτών στο κερδοφόρο αυτό πεδίο. Το μόνο βέβαιο είναι ότι θα συνδιαμορφώσει μια ακόμη χειρότερη κατάσταση από αυτή που υπάρχει σήμερα για τους καταναλωτές που θα κληθούν να πληρώσουν ακόμα πιο ακριβά το νερό και τις υπηρεσίες αποχέτευσης. Άλλωστε, είναι βέβαιο ότι με τον ασφυκτικό έλεγχο και τον καθορισμό από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργεια τη Τιμολογιακή Πολιτική των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ήδρευση και Αποχέτευση, θα πρέπει να περιμένουμε κατακόρυφε αυξήσει στην τιμή του νερού και στι άλλε υπηρεσίε που παρέχονται από τι δημοτικέ επιχειρήσει ίδρυυση και αποχέτευση. Επιπλέον, υπάρχει και ένα σοβαρό κίνδυνο για του ίδιου του εργαζόμενου στον ΔΕΙΑ, οι οποίοι με τι συγχωνεύσει αναμένεται να χάσουν τι οργανικέ του θέσει και είτε θα τοποθετηθούν σε προσωποπαγή θέσει ή θα οδηγηθούν σε προγράμματα θελούσιας εξόδου. Τέλο, πρέπει να τονιστεί ότι μέσα από αυτό το νέο πλαίσιο θα υπάρξει επιπεινή υποχρεωτικότητα στη σύνδεση με του βιολογικού καθαρισμού, όπου λειτουργούν με σοβαρά πρόστιμα για όσου αδιαφορήσουν. Την ώρα που στη χώρα μα η ιδιωτικοποίηση του νερού διακινείται από ορισμένου ω μια εξαιρετική ιδέα, ιδιαίτερα στου κόλπου κυβερνητικών και οικονομικών κύκλων, η κυβέρνηση μεθοδεύει τη διαδικασία. Πολλά είναι τα παραδείγματα που μα έρχονται από την διεθνή σκηνή για να δείξουν τι πραγματικέ καταστροφικέ συνέπειε μια τέτοια επιλογή. Οι κίνδυνοι άλλωστε που προκύπτουν έχουν επισημανθεί επανειλημμένα ακόμη και από επιστημονικού φορεί και αφορούν την προοπτική αδυναμία πρόσβαση μεγάλων τμήματων του, του πληθυσμού στο νερό. Κάτι που έχουμε δει σε αρκετέ χώρε όπου έγινε το εν πείραμα σω ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά αλλά και οδυνηρά για όσου το βιώνουν, παραδείγματα έχει να κάνει με τι Ηνωμένε Πολιτείε, όπου, όπω κατέγραψε έρευνα του Guardian, εκατομμύρια Αμερικανοί δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά του λογαριασμού νερού, καθώ αυτοί αυξήθηκαν 80% σε μία δεκαετία. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάνετε like και e εγγραφή στο κανάλι μα. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.